Το σκάνδαλο είναι γνωστό, είναι διαχρονικό, έχει διεθνή διάσταση και είναι, κατά την άποψή μου, απολύτως αδιαφυσβήτητο. Όποιος αμφισβητεί την ύπαρξη σκανδάλου, κατά την άποψή μου, υποτιμά την νοημοσύνη των ανθρώπων, οι οποίοι ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε άλλες χώρες του κόσμου, υπάρχει ένα διαχρονικό πάρτι και υπήρχε ένα πλαίσιο το οποίο ευνοούσε αθέμητες συναλλαγές και αθέμητες πρακτικές από την πλευρά της φαρμακοβιομηχανίας. Αυτό το οποίο διερευνούμε σήμερα, προφανώς με πρωτοβουλία των Αμερικάνικων αρχών και της Αμερικάνικης Δικαιοσύνης και του FBI, είναι η εμπλοκή, η ενδεχόμενη εμπλοκή και οι ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες είτε πολιτικών προσώπων είτε κρατικών λειτουργών. Αυτό διερευνούμε. Οι πολιτικές ευθύνες, κατά την άποψή μου, είναι αυταπόδεικτες. Είναι σαφές ότι ένα χρεοκοπημένο πολιτικό σύστημα έχει την ευθύνη για το ότι υπήρξε πάρτι στον χώρο της υγείας στην Ελλάδα, για το ότι δεν υπήρξαν έγκαιρα μηχανισμοί ελέγχου της προκλητής ζήτησης, της πατάλης, της διαφθοράς, της συναλλαγής με συμφέροντα. Αυτό νομίζω ότι οφείλουμε σήμερα με σοβαρό τρόπο, με τεκμηριωμένο τρόπο, να το κάνουμε και για να μην υπάρχει μια αίσθηση ατιμωρησίας και ασυλίας των παρανομούντων, αλλά κυρίως για να θωρακίσουμε θεσμικά το σύστημα, να αντιμετωπίσουμε τα ελλείμματά του τα θεσμικά και να διασφαλίσουμε ότι οι πόροι που επενδύονται στο ΕΣΥ πραγματικά πιάνουν τόπο και δεν πηγαίνουν σε τσέπες συμμετέρων. Για τη ζημιά, κύριε Υπουργέ, πόσο υπολογίζεται η δουλειά σας? Κοιτάξτε, αυτά τώρα είναι αντικείμενο διερεύνησης και της Προανακριτικής Επιτροπής της Βουλής και των δικαστικών αρχών. Νομίζω είναι παρακυρημένο να μπει κανείς σε πολύ αναλυτικές εκτιμήσεις γι' αυτό. Σίγουρα έχουμε μια πολύ μεγάλη σπατάλη, η οποία επιβάρυνε και τη λειτουργία του συστήματος υγείας και το δημόσιο χρέος της χώρας.